Πάμε στις κινητοποίησεις των αγροτών και πιο συγκεκριμένα στο αίτημα του αγροτικού κινήματος της Δυτικής Μακεδονίας να πραγματοποιηθεί ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί να συζητηθούν τα ζητήματα του πρωτογενή τομέα. Το περιφερειακό συμβούλιο τελικά διεξήχθη, έγινε χθες το απόγευμα και κράτησε για περισσότερο από 5 ώρες. Το ρεπορτάζ έχει ο καλός συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος για να δούμε και το τι συζητήθηκε αλλά και ποια είναι η επόμενη μέρα. Βαγγέλη. Ναι. Το παρόν στην κινητοποίηση των αγροτών εκτός του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί πραγματοποιήθηκε μια πορεία με τη συμμετοχή αγροτών από όλη τη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι παρέδωσαν τρακτέρ μπροστά από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας όπου έγινε συνεδρίαση, είχε ως στόχο να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι κοινά και ότι οι στόχοι τους και ο τρόπος διεκδίκησης πρέπει να είναι κοινός. Πρέπει να έχει μια ομοψηφία και μια συμμετοχή της κοινωνίας γενικότερα για ένα θέμα το οποίο δεν περιορίζεται στα δικά τους συνδικαλιστικά ζητήματα. Υποστηρίζουν οι αγρότες ότι μια σειρά προβλημάτων καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την καθημερινότητά τους. Ακρίβεια σε βασικά προϊόντα που χρειάζονται για να λειτουργήσουν οι ίδιοι, ως ζητήματα όπως η απολιμνητοποίηση εξειδικευμένη την περιοχή μας. Δημιουργούν ένα εξαιρετικά δύσκολο τοπίο. Ζήτησαν λοιπόν από την αυτοδιοίκηση να πάρει θέση και να τους στηρίξει ουσιαστικά. Έγινε χθες η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νομίζω ότι είχε μεγάλο ενδιαφέρον η θέση των αγροτών των ίδιων, οι οποίοι είπαν, ακούγοντας και την εισήγηση του ΕΜΟΥ του Περιφερειάρχη, δεν θέλουμε μία έκθεση ιδεών, ούτε μία τοποθέτηση γενικού περιεχομένου ότι μας στηρίζεται. Χρειαζόμαστε ουσιαστική στήριξη είτε στα μπλόκα, είτε στους χώρους λήψης αποφάσεων, δηλαδή στα Υπουργεία. Πήραν τη δέσμευση από την Περιφερειακή Αρχή και τις παρατάξεις αντιπολίτευσης ότι θα γίνει αυτό. Εκδόθηκε, υπερψηφίστηκε ένα ψήφισμα στήριξης των αγροτών, αλλά βεβαίως και αυτό και η θετική στάση στήριξης από τους Περιφερειακούς Συμβούλους θα πρέπει να κριθεί στην πράξη. Να υπενθυμίσουμε, Κώστα, πριν το βίντεο, ότι εδώ και εβδομάδες πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις από τους αγρότες, κινητοποιήσεις που έχουν ποικίλες μορφές από τα κλασικά παραδοσιακά μπλόκα μέχρι κινητοποιήσεις εντός πόλεων. Και παραλαμβάνω, ο μεγάλος στόχος είναι το να γίνει κατανοητό από όλους ότι τα προβλήματα τους δεν είναι συνδικαλιστικά, δεν αφορούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αλλά αφορούν την επιβίωση της τοπικής οικονομίας. Άρα, με βάση τα όσα συζητήθηκαν, αναμένουμε να δούμε και περιφερειακούς συμβούλους, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειάρχη στα μπλόκα των αγροτών για να συμπαρασταθούν εν τη πράγμαση στον αγροτικό αγώνα. Νομίζω ότι σημαντικότερο στις αγροτικές περιφερειακή αρχή να προωθήσουν τις δικές τα αιτήματά τους στα Υπουργεία. Αυτό θα ήταν ουσιαστική στήριξη των αγροτών. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού σε ευχαριστήσω πολύ. Η συζήτηση λοιπόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα για τα αγροτικά ζητήματα είναι κομβική και μεγίστης σημασίας. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι ώστε να συνδράμουμε στο να αποφύγουμε τον κίνδυνο της έλλειψης των τροφίμων. Γιατί αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος και είναι πολύ κοντά μας, διότι η καλλιέργεια με στόχο την παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων σήμερα είναι ασύμφορη. Η διαπίστωση αυτή είναι βεβαίως απλή και οφθαλμοφανέστατη, αλλά αποδεικνύεται και τεκμηριώνεται και με κάθε επιστημονικό οικονομικό εργαλείο οικονομικής ανάλυσης. Το πετρέλαιο, σε σύγκριση με πέρυσι, έχει μια αύξηση της τάξης του 40% στην τιμή του. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος υπερδιπλασιάστηκε και στα αγροτικά εφόδια έχουμε αυξήσεις, κάποιες των οποίων ξεπερνούν και το ποσοστό του 200%. Οι αντίστοιχες αυξήσεις στην τιμή πώλησης των αγροτικών εφοδίων είναι αφενός δυσανάλογες, δηλαδή πιο μικρές, και αφετέρου δύσκολα αφομοιώνονται στην αγορά, αφού η αγοραστική της δύναμη, της αγοράς δηλαδή, είναι περιορισμένη και δεν μπορεί. Ειλικρινά, είναι μια καλή έκθεση ιδεών αυτά που είπατε, κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Εδώ όμως θέλουμε πράξεις, απλές, ουσιαστικές και λύσεις των προβλημάτων. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί είναι η λειτουργία του ΕΛΓΑ. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες αναγκάστηκαν οι νέοι άνθρωποι της περιοχής να δημιουργηθεί ο Αγροτικός Σύλλογος και κακώς είμαστε διασπασμένοι και όχι ενωμένοι.
Έναν αγροτικό σύλλογο έπρεπε να είχαμε στην Κοζάνη. Όμως, ο ΕΛΓΑ πρέπει να εξυγχρονιστεί, να σταματήσει το κατόπιν ενεργειών μου. Το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής που δεν ήταν προανθικό στάδιο βαφτίστηκε προανθικό και ταλαιπωρούνται οι παραγωγοί χωρίς να έχουν αποζημιωθεί σήμερα ούτε ένα ευρώ. Συγκλήθηκε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο για να πάρει κάποια απόφαση. Είμαστε πολλές μέρες στον δρόμο, ως αγροτικό σύλλογος, ως αγρότες και συμπληρωνόμαστε κάθε μέρα. Τα θέματα ακούστηκαν πάρα πολλές φορές. Δεν θέλουμε να κουράσουμε κανέναν, να επαναλαμβανόμαστε. Ο Δημήτρης ο Μόσχος θα εισηγηθεί τα αιτήματά μας. Ό,τι από εκεί και πέρα υπάρχει από τους υπόλοιπους παραβρισκόμενους παραγωγούς, αγρότες, να συμπληρωθεί, να πάρθει μια απόφαση και να γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας ένα καλό παράδειγμα να ακολουθήσουν και άλλες περιφερειακές ενότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς πλέον, με τη στήριξη των περιφερειακών ενωτήτων μας, να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας απασχολούν και βρισκόμαστε γι' αυτά εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για να πούμε ούτε λόγια, ούτε τίποτα. Ακούγοντας τον κύριο Περιφερειάρχη, υπεύθυνο για τα αγροτικά, στην αρχή όταν τον άκουσα θεώρησα ότι είναι μπλοκατζής. Μετά όταν τον άκουσα θεώρησα ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης που μας αποκάλεσε εμάς μπλοκατζίδες. Λυπάμαι πολύ κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Ειλικρινά, ενώ πήγατε καλά δηλαδή να βάλετε το ζήτημα, στο τέλος νομίζω μας πυροβολήσατε. Και θα ξεκινήσω από εκεί, ενώ δεν ήθελα να αναφερθώ. Έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα από το Υπουργείο. Εμείς όλες αυτές τις μέρες, 17 μέρες, είμαστε στο δρόμο και δεν είμαστε τυχαία στο δρόμο. Μας κολλήσανε αυτή τη ρετσινιά που μας κολλήσανε. Είμαστε όμως ξεκάθαροι γιατί είμαστε στο δρόμο. Γιατί είναι αυτό που έβαλε στην αρχή ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Ότι δεν μένει πια παραγωγή στη Δυτική Μακεδονία. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Θέλω να μιλήσω εγώ για την τεχνοπεντών, για την απολιγνητοποίηση. Τα άλλα τα έχουν πει οι συνάδελφοί μας, να μην λέμε τα ίδια πράγματα. Εμείς, σαν αγρότες, είμαστε οι πιο αδικημένοι σε όλη την Ελλάδα. Τόσα χρόνια, όταν η ΔΕΗ μας έπαιρνε τα χωράφια, μας στέρευε τις υπομόνες. Είχαμε μειωμένο αναπτυξιακά προγράμματα λόγω της ήμασταν κατακεφαλή εισόδημα πλούσιοι. Σήμερα έρχεται η απολιγνητοποίηση. Εμείς δεν βλέπω τίποτα για μας, βλέπω μόνο για τους άλλους. Βλέπουμε γυαλιά. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία για να κάνουμε κάτι για εμάς. Θέλουμε να μας βοηθήσετε, γιατί πραγματικά αυτοί που θα παράγουν και θα καλλιεργήσουν φέτος θα χρεοκοπήσουν. Αυτοί που θα πάρουν να αγοράσουν λιπάσματα από τους γεωπόνους δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είμαι κατά κύριο επάγγελμα γεωπονοτρόφος, κύριε. Από μικρή ηλικία, τέταρτης γενιάς. Απολιγνητοποίηση, μετάβαση, μετάβαση, μετάβαση. Πόσο δίκαιη είναι αυτή η μετάβαση, κύριε? Ποια είναι αυτή η δίκαιη μετάβαση έναντι του νομού, της περιφέρειας? Δεν το ακούμε. Εγώ ήθελα να ξέρω πραγματικά. Το δίκαιη που το αναφέρουν δίκαιη. Τι εννοεί το δίκαιη? Μετάβαση, ναι. Το δίκαιη έναντι σε ποιους? Στους πολίτες του νομού, των νομών της περιφέρειας? Στους επαγγελματίες που θέγονται κατά κυριότητα γεωργοί κτηνοτρόφοι? Κατά την εισήγηση του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, σε αυτό το μείζον θέμα, διότι γι' αυτό γίνεται και η συνεδρίαση σήμερα, και θα παροτιμούσαμε να ήταν μοναδικό το θέμα και όχι να έχει άλλα 10-14 θέματα, για να δείξουν και τη σημαντικότητά του, υπάρχει η εξής εισήγηση. Να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις μας σε ένα κοινό ψήφισμα. Με συγχωρείτε, συνδιαμόρφωση με ψαλιδισμένο τον διάλογο και σωστή πληροφόρηση του σώματος, αντρώντας πρωτογενές υλικό από τους ανθρώπους που είναι στο χωράφι και δίνουν τη μάχη και ξέρουν τα προβλήματα καλύτερα από όλους μας, δεν γίνεται. Ούτε πολιτικοί είναι να συντομεύουν και να μιλάνε με τίτλους. Είναι άνθρωποι αγρότες, άνθρωποι του μόχθου που προσπαθούν να μεταφέρουν σε όλες τους τις διαστάσεις τα προβλήματα. Και επειδή ο κ. Περιφερειάρχης, το έχω πει και το αναγνωρίζετε, ένας άνθρωπος που έχει ευαισθησία στον αγροτικό τομέα, γι' αυτό απευθύνθηκα πρώτα σε εσάς, να αφήσουμε να τους ακούσουμε τους ανθρώπους. Όχι μόνο στα μπλόκα με συνθήματα ή στα κανάλια όταν βγαίνουν, που και εκεί δεν τους βγάζουν γιατί βλέπουμε ότι τους έχουν και κομμένους πανελλαδικά. Εδώ τουλάχιστον μπορεί να τους φιλοξενήσουμε, να τους ακούσουμε για να συνδιαμορφώσουμε σωστά το ψήφισμα. Συμφωνούμε σε αυτό? Άρα, κύριε Πρόεδρε, να συμβάλλετε προς αυτή την κατεύθυνση. Παραμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συζητήσουμε την επόμενη μέρα, μετά και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με το μέλος της διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου Κοζάνης, Σερβίων και Βελβεντού, την κυρία Ελένη Μπυρμπύρη, την οποία έχουμε εδώ στο στούντιο.
Κύριε Μπυρμπύρη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θέλω να συζητήσουμε αυτό που αποκομίσατε, αν θέλετε, που κερδίσατε, που ζητήσατε και πήρατε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Κατά πόσο σας ικανοποιεί και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Καλησπέρα. Εχθές πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εκπροσωπηθήκαμε και εμείς ως Αγροτικός Σύλλογος Κοζάνης Σερβίων Βελβεντού. Έγινε μία πρώτη κίνηση. Βρισκόμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Απλά αυτό που ζητάμε από εδώ και πέρα είναι η περιφέρειά μας και οι περιφέρειες όλες της χώρας να πιέσουν την κυβέρνηση. Ζητάμε συνάντηση. Θέλουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό να δεχτεί να μιλήσει με τα μπλόκα. Πάντως μέχρι τη στιγμή αυτή που κουβεντιάζουμε, παρά την αλλαγή ηγεσίας στο Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής, ο νέος Υπουργός δεν έχει καλέσει συνολικά το αγροτικό κίνημα να συζητήσει μαζί του, πέρα από κάποια συνάντηση που είχε στην περιοχή των Σερών. Ακριβώς έτσι είναι. Η κυβέρνηση πιστεύοντας και κολλησιεργώντας, να ξέρει πως είμαστε εδώ πέρα, δεν είμαστε κουρασμένοι, συνεχίζουμε να είμαστε δυνατοί και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί τίθεται σοβαρό ζήτημα επιβίωσης. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω και γι' αυτό το λόγο ζητάμε από την περιφέρειά μας να πιέσει ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είμαστε κουρασμένοι και θα συνεχίσουμε. Άρα να μην μείνει στα χαρτιά της όποια απόφασης, ακριβώς, αλλά να συνταχθεί με τον αγώνα των αγροτών. Ακριβώς. Αλήθεια, πώς πάει ο αγώνας? Εννοώ, συνεχίζουν να έρχονται επιπλέον τρακτέρ στα όποια μπλόκα έχετε εδώ εσείς. Στην Κοζάνη υπάρχει ένα μπλόκο στον κόμβο προς τη Λάρισα, στην νότια είσοδο. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, έχει δημιουργηθεί και ένα νέο μπλόκο από εχθές στον κόμβο της Τεχνομπετών. Είναι κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μας. Στην περιοχή των Κύλων. Ακριβώς. Στους οποίους έχει γίνει πρόταση να έρθουν μαζί μας. Απλά επειδή είναι κάποια άτομα που θέλουν να ηγηθούν εκεί πέρα μπροστά και θεωρούν ότι το 2016. Ενώ από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων κερδίθηκε το αφορολόγητο, θεωρούν ότι ο αγώνας τότε πουλήθηκε. Τέλος πάντων, εντάξει, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε έστω και έτσι. Εμείς ζητάμε συνολικά. Αναφέρουμε τα αιτήματα που αφορούν όλους μας. Δεν βγαίνουμε μόνο για τα δικά μας προσωπικά ζητήματα και αιτήματα. Δεν έχει κάποιον κομματικό μανδύα ή συντεχνιακό. Δεν μιλάμε για επαγγελματίες, διαδηλωτές ή μπλοκαδόρους, όπως ακούστηκε και γράφηκε στις εφημερίδες. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν είμαστε ούτε εθιμοτυπικοί. Όχι, όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Έχουμε αφήσει τις δουλειές μας, έχουμε αφήσει τα σπίτια μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Πιστέψτε με ότι κανένας, αν δεν έχει λόγο, δεν βγαίνει στο δρόμο και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε, το παραδέχτηκε και ο κύριος Κασαπίδης, ότι θα υπάρξει επισιτιστική κρίση. Και όχι μόνο αυτό, και οικονομική θα έλεγα, γιατί ήδη 65% της διατροφικής αλυσίδας της χώρας μας το εισάγουμε. Πόσο μάλλον όταν δεν θα καλλιεργήσουμε και θα έχουμε προβλήματα στις καλλιέργειες. Ακριβώς. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι, φορείς που σας επισκέπτονται, σας λένε κάποια καλή κουβέντα, ρωτούν γιατί είστε στους δρόμους, γιατί είναι τα τρακτέρ παραταγμένα στους δρόμους? Έρχεται και πολύ απλός κόσμος. Έχουμε και τη στήριξη από διάφορα συνδικάτα, από συνταξιούχους, από οικοδόμους, από γιατρούς που έρχονται, μας δίδουν το ψήφισμα της συμπαράστασης για το δίκαιο αγώνα, οι περαστικοί που σταματάνε και μιλάμε. Εντάξει, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι είναι μαζί μας. Προσπαθούμε και εμείς, εννοείται, να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα και ελπίζουμε σύντομα να μας δεχτεί ο Πρωθυπουργός και να έχουν όλα αυτά ένα αίσιο αποτέλεσμα. Τώρα, υπήρξαν συνάδελφοί σας αγρότες που έκαναν μια παράσταση διαμαρτυρίας μιας εβδομάδας στον ΕΛΓΑ, στα γραφεία. Και θέλω, με αφορμή αυτό, είναι στις προθέσεις, στα σχέδια, να κάνετε παραστάσεις διαμαρτυρίας πέρα από το βρίσκεστε στους δρόμους ή και συμβολικά να κλείνετε τους δρόμους? Αυτό είναι στις προθέσεις? Και αν είναι, μήπως τελικά έρθει μπούμεραγκ, γιατί μιλάμε για παρεμπόδιση των ίδιων των πολιτών, της κοινωνίας και όχι αυτών που πραγματικά ευθύνονται? Γι' αυτό το λόγο ακόμα δεν έχουμε προβεί σε κάποιο κλείσιμο του δρόμου. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τους συνανθρώπους μας.
Η παράσταση διαμαρτυρίας ναι, όντως είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στον ΕΛΓΑ που είχαν έρθει οι συνάδελφοι από την ΕΟΡΔΕ που είχαν το πρόβλημα. Εννοείται ότι ήμασταν εκεί πέρα να τους στηρίξουμε γιατί το αίτημά τους ήταν απόλυτα δίκαιο. Εμείς θέλουμε λύσεις. Ο αγώνας θα συνεχιστεί με οποιαδήποτε μορφή αγώνα. Να κλείσουμε με αυτό. Το μήνυμα που στέλνετε στην κοινωνία που μας ακούει. Θα συνεχίσουμε. Είμαστε εδώ πέρα δυνατοί. Έχουμε και την υπομονή και την αγωνιστική διάθεση για να συνεχίσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Βλέπω μια αγωνία να πείτε τα αιτήματα. Πείτε μου σε άξονες, έτσι, με δύο φράσεις, τι είναι αυτό που πραγματικά εξοργίζει τον αγρότη, τι είναι αυτό που τον οδηγεί σε αγανάκτηση και τελικά τον βγάζει στον δρόμο. Ζητάμε άμεσα όμως, τη μείωση του κόστους παραγωγής, πρωτίστως από το πετρέλαιο. Θέλουμε και εμείς αφορολόγητο πετρέλαιο στη Μάνικα όμως, όπως δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο και στους εφοπλιστές. Ζητάμε τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος και την ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Κάτι το οποίο, δηλαδή το ρεύμα και το πετρέλαιο, είναι κάτι το οποίο αφορά το γενικό σύνολο. Δεν αφορά μόνο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Αφορά τον κάθε Έλληνα πολίτη φορολογούμενο. Θέλουμε μετά για το ΕΛΓΑ, θέλουμε οι αποζημιώσεις να είναι στο 100% όπως πληρώνουμε και ασφαλίζουμε τα χωράφια μας. Σε περίπτωση ζημιάς λόγω καιρικών συνθήκων κτλ. Θα θέλουμε να αποζημιώνει την παραγωγή κατά 100% και επίσης θέλουμε τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Κάθε χρόνο φυτεύουμε, χρεωνόμαστε, βάζουμε χρήματα και δεν ξέρουμε αν θα μαζέψουμε και τι. Γιατί έχουμε να κάνουμε με τον καιρό. Δεν είμαστε διασφαλισμένοι από πουθενά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε.